Πρεμιέρα είχαμε και στο πρωτάθλημα της Β' Αεραστεχνικής και στο γήπεδο του Πολυάνθου ο Κομψάτος φιλοξένησε το Ατσάλι Αρχοντικών. Ένα ζευγάρι που πριν μία εβδομάδα βρέθηκε ξανά μαζί, αυτή τη φορά για το θεσμό του κυπέλου, και εκεί η ομάδα του Πολυάνθου πήρε το εισιτήριο στους ομίλους, για τους ομίλους, μιας και επικράτησε στα πέναλτι επί του Ατσαλιού. Και οι δύο ομάδες θα είναι στο πρωτάθλημα της Β, όπως είπαμε και πριν. Ο Πολύανθος αποχώρησε από το πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας, ενώ το Ατσάλι έκανε μια πολύ καλή παρουσία, πορεία μάλλον καλύτερα την περσινή χρονιά, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα μεγάλα σαλόνια. Λευκά και πράσινα η ομάδα του Κομψάτου και με τα κόκκινα η ομάδα του Ατσάλι Αρχοντικών. Και εδώ βλέπετε και την τριπλέτα, και εδώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον άτυχο νέο ρέφερι Νίκο Ντοσίδη. Ένα παιχνίδι που είχε αρκετά νεύρα, κυρίως στο δεύτερο μέρος. Παρόλα αυτά, ο διαιτητής έμεινε να δείχνει μόνο κίτρινες κάρτες. Είχαμε καλές στιγμές, στο πρώτο μέρος ήταν καλύτερο το Ατσάλι Αρχοντικών. Ωστόσο, ο Κομψάτος ήταν αυτός που προηγήθηκε. Θα το δούμε σε λίγο. Εδώ μια μεγάλη ευκαιρία θα χαθεί από τον Κιουτσούκ. Ο Χαμούζας θα διώξει την μπάλα. Είπαμε και πριν ότι τα φάουλ ήταν πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά δεν θα σημειωθεί κάποια αποβολή. Από εδώ θα ξεκινήσει το πρώτο γκολ του Κομψάτου. Ο Ξενοδοχίδης θα κάνει ένα σούτ, η μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Χουσέιν. 0-1, ο Κομψάτος μπροστά. Ξαναβλέπουμε ασφαλώς την φάση. Ξενοδοχίδης ο Νίκος θα πιάσει ένα σούτ. Βλέπετε ότι καλύπτεται ο παίκτης, ο σκόρερ. 1-0 για την ομάδα του Ατσαλιού. Από αυτή τη φάση, από την αδράνεια να διώξει ο Γιανακόπουλος, η ομάδα των φιλοξενούμενων θα κερδίσει πέναλτι. Ένα πέναλτι βέβαια που θα αποκρούσει ο Διαμαλής, που κυριολεκτικά ήταν ο MVP της αναμέτρησης πάρα πολλές φορές, θα το δείτε και στη συνέχεια. Ήταν αυτός που κρατούσε το 0 στην εστία του και σίγουρα είναι αυτός που έδωσε λιθαράκι για την μεγάλη νίκη της πρεμιέρας. Εδώ ένα πέναλτι θα ζητήσουν οι γηπεδούχοι επάνω στον Ξενοδοχίδη. Ο διαιτητής ήταν πολύ κοντά. Θα δούμε και τη φάση. Θα δώσει, παίζεται ο διαιτητής. Ξαναβλέπουμε. Ενώ λίγο αργότερα ο Ξενοδοχίδης εδώ θα κάνει ένα σκληρό φάουλ. Θα αντικρίσει την κίτρινη κάρτα. Είχαμε πολλά τέτοια φάουλ. Ωστόσο, δεν είχαμε κάτι μεπτό. Άλλη μια καλή απόκρουση από τον Διαμαλή. Έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο μέρος. Εδώ ο Χουσέιν θα βάλει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και το δεύτερο της ομάδας του. 2-0, μόλις το 48 λεπτό. Η ομάδα του Κομψάτου βάζει γερές βάσεις για το τρίποντο. Ξανά το τελείωμα, πολύ ωραίο πλάσε μέσα στην εστία του Αχμέτ Μεχμέτ. Άλλη μια καλή στιγμή θα χαθεί για το από αυτή τη φάση εδώ θα τα πνεύματα λίγο θα οξυνθούνε.
κύριος Καραγιάννης θα αποβάλει έναν εκπρόσωπο του Ατσαλιού. Υπάρχουν και κάποια γαλλικά στο πρόσωπό του. Το μάτς βέβαια συνεχίζεται με τον Κοψάτο πιο απελευθερωμένος να κάνει ένα πλασέ εδώ στην αντεπίθεση που βγήκε ο Χασάν, κάνοντας το 3-0. Ξανά σε επανάληψη μπήκε μέσα ο παίκτης Πολιάνθο, πρόλαβε τον τερματοφύλακα, ωραίο πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα για τρίτη φορά. Κόρνερ. Αναμπουμπούλα στα καρέ του Ατσαλιού. Τίποτα. Οι γηπεδούχοι συνεχίζουν. Ωραία σέντρα του ξενοδοχείου από κοντά. Δεν μπορεί ο Λατίφ. Εδώ έχουμε το 4-0. Από τον Φλωροκάπη, που μπήκε ως αλλαγή γιατί δεν έχουμε καθαρή τη φάση. Ωστόσο ο παίκτης του Πολιάθου εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απόκρουση του τερματοφύλακα. Ωραία κεφαλιά, γκολ. Χασάν Βολκάν εδώ θα κάνει ένα σούτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα θα περάσει out. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Πολιάθο, με τα πόδια θα διώξει αυτή τη φορά το Ατσάλι και ο τερματοφύλακάς του. Χαμούζας θα δώσει μπροστά στο Λάτιφ, αυτός θα κάνει το σούτ, η μπάλα θα περάσει εκτός εστίας. Κομψάτος Πολιάνθο στην πρεμιέρα επικράτηση του Ατσαλιού με 4-0.